Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ελεύθερον το Εύψυχον από το τηλεοπτικό κρυφό σχολείο των Ελλήνων την Οδύσσια. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συνεχίσουμε ένα θέμα με το οποίο είχαμε καταπιαστεί τις προάλλες. Το θέμα των εθνικών κινδύνων, οι οποίοι αφορούν την πατρίδα μας σε αυτή την περίοδο και βλέπουμε ότι με τα γεγονότα τα διάφορα κάθε μέρα το θερμόμετρο όλο και ανεβαίνει. Βεβαίως δεν θα παραλείψουμε ξεκινώντας να αναφερθούμε στο τραγικό γεγονός της πτώσεως του ελικοπτέρου, η οποία έγινε τα ξημερώματα της 11ης Φεβρουαρίου, γύρω στις 3 παρατέταρτο, στην βραχονισίδα δυτικά της Λέρου. 3 παλικάρια χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος και αυτό βεβαίως έχει βυθίσει σε θλίψη ολόκληρη την Ελλάδα και ιδιαίτερως βεβαίως τις ένοπλες δυνάμεις. Εθνική κίνδυνη λοιπόν το θέμα μας. Θα αναφερθούμε σε θέματα όπως είναι ο οργανωμένος επικισμός, ο οποίος έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις αυτή την περίοδο, για την πρόσφατη εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην φύλαξη των συνόρων, λες και οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να φυλάξουν τα σύνορα και χρειαζόμασταν τη συνδρομή του ΝΑΤΟ, και σε πολλά βέβαια άλλα θέματα, στο θέμα της εσωτερικής ασφαλείας και πολλά άλλα τα οποία θα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μου, τους οποίους ενδεχομένως να έχετε δει και την προηγουμένη φορά. Είναι ο ταξίαρχος, ο κύριος Στέργιος Σμυρλής. Καλησπέρα σας, κύριε Σμυρλή. Ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι έφεδρος αξιωματικός. Γεια σας, κύριε Ιωαννίδη, καλώς ήρθατε και πάλι. Καλησπέρα. Και δίπλα μου ακριβώς είναι ο κύριος Ευγένιος Χριστοδούλου, ο οποίος είναι έφεδρος αρεκτοστής. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Χριστοδούλου. Καλησπέρα. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε, ταξίαρχέ μου, θα δώσω το λόγο σε εσάς για μία πρώτη, έτσι, πρώτο σχολιασμό. Αν δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για το γεγονός της πτώσεως του Αγκούστα Μπέλ που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης, και να συνεχίσουμε μετά να μπούμε στο κύριο θέμα μας, στους εθνικούς κινδύνους και πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν, γιατί δεν νομίζω ότι η ηγεσία έχει το σωστό τρόπο αντιμετωπίσεως, τουλάχιστον από όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μου δίνετε ευκαιρία αυτά τα οποία γράφω στο διαδίκτυο να τα εκφράσω και μέσω της κάμερας που κάνει μεγάλη θράψη στο YouTube. Σας παρακολουθούν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας. Σε ό,τι αφορά την πτώση του ελικοπτέρου, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Αλλά ξέρετε ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης και λόγω του ότι δεν δίνουν καμία σημασία στις ένοπλες δυνάμεις, η συντήρηση των ελικοπτέρων δεν είναι σωστή. Αν είναι ένα άλλο... Βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι είναι παμπάλαια τα Αγκούστα Μπέλ πλέον, έτσι. Είναι τα ελικόπτερα τα οποία είχαν λάβει μέρος στον πόλεμο της Κορέας. Είναι και του Βιετνάμ, και τα έχουμε τώρα εμείς σήμερα. Είναι παμπάλαια και θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει προμηθευτεί και καλύτερα και να τους στήξαν και φθηνότερα. Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι όταν παίρνει κάτι παλαιό, το οποίο δεν συντηρείται από το σύστημα, πληρώνει πάρα πολλά ανταλλακτικά. Και μάλιστα, μετά από 2-3 χρόνια πληρώνει ένα καινούριο ελικόπτερο. Άρα, είναι θέμα παλαιότητας, πολύ σωστά, είναι θέμα συντήρησης. Και τώρα θα εξετάσουμε αν πράγματι πρόκειται για κάτι άλλο, δηλαδή έχουμε ένα άλλο είδος ημείων. Βεβαίως να πούμε ότι δεν υπάρχουν πόροι, είναι φτωχό το ελληνικό κράτος, διότι προχθές έκανε μια εκπομπή εδώ πέρα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Οικονομικού Αθηνών, ο κ. Βάμβουκας, και είπε ότι αυτοί οι κύριοι από το 80 μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει 5 τρισεκατομμύρια δραχμές. Ευρώ, συγγνώμη, 5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα που πήγανε, αυτοί γνωρίζουν μόνο. Οι δικήσαντες στο κράτος από το 80 μέχρι σήμερα. 5 τρισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Σμυρλή. Αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για τις ενόπλες δυνάμεις, δεν υπάρχουν για τους Έλληνες γενικώς. Είναι γνωστό. Αυτά που προέτεινε η ιεραρχία στην πολιτική ηγεσία δεν εισακούονται.
η πολιτική ηγεσία προέκρινε τα οπλικά συστήματα τα οποία άφηναν περισσότερο κέρδος στη τσέπη τους. Εάν δείτε τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν οι προμήθειες, θα δείτε ότι δεν ήταν της αρεσκίας ούτε των αρχηγών των όπλων δυνάμεων, αλλά ούτε και των χειριστών, οι οποίοι αυτών που κάνανε τις προτάσεις. Αλλά και το πιο σημαντικό ήταν ότι ένα οπλικό σύστημα που έκανε 100 ευρώ, το παίρναν 200, με διάφορα κόλπα τα οποία κάνανε, και έτσι η Ελλάδα βρέθηκε αυτή τη στιγμή, παρά τα λεφτά τα οποία έχουν ξοδευτεί ή φαίνεται ότι έχουν ξοδευτεί, να μην έχει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Ωραία. Και τι έκαναν οι αρχηγοί γι' αυτό, εφόσον δεν συμφωνούσαν δηλαδή, γιατί έβαζαν την υπογραφή τους και παίρναμε όλα αυτά τα οπλικά συστήματα? Πρώτα απ' όλα, οι αρχηγοί μένουν για 2-3 χρόνια. Όταν αρχίζει να εξετάζεται ένα οπλικό σύστημα, είναι το σύστημα χρονοβόρο που οι αρχηγοί αλλάζουν. Ή πολλές φορές, όταν γίνεται ανανέωση συμβάσεως, προσθέτουν και τα άλλα και τα επιπλέον. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσει με 100 και μετά από 2 χρόνια κάνουν και θέλουν και μια προσθήκη και κάτι άλλο. Και πολλοί αρχηγοί δεν είχαν άλλη λύση. Ή έπρεπε να φύγουν να δώσουν παράτηση, ή έπρεπε να τα δεχθούν. Ή έπρεπε να βγουν και να τα καταγγείλουν. Δηλαδή, ένας ο οποίος βγήκε αρχηγός επί Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ, και ο οποίος ανήκει κατά κάποιο τρόπο, χρωστά υποχρέωση σε αυτούς, δεν μπορούσε να πει όχι. Ο ίδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας τον πρότεινε. Πώς θα πει όχι, αφού ήταν κομματόσκυλο. Και να μην ήταν κομματόσκυλο, είπε: μια ολόκληρη ζωή πάλεψα. Γιατί να χάσω εγώ τη θέση? Υπάρχει κάποιος άλλος που δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο καλύτερο? Δεν σημαίνει ότι είναι κακός ο αρχηγός. Όχι, φυσικά, δεν λέμε αυτό. Αλλά έπρεπε αυτά τουλάχιστον να γίνονται γνωστά τα πράγματα, να καταγγέλλονται. Έτσι, ασχέτως συνεπειών. Για να ξέρουν όλοι τελικά ποιος. Όλοι από το 1974 μέχρι και σήμερα, σήμερα δεν παίζει πια, ήσαν αντιστασιακοί. Όλοι εν ονόματι τη αντιστάσεω την οποία ποτέ δεν κάνανε. Ναι. Παίρνανε θόκους. Αποτέλεσμα, βρέθηκαν στρατηγοί, μάλλον λοχαγοί που βγήκαν στρατηγοί, διότι έπεισαν το κόμμα και γι' αυτό οι ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν πάντα τους σωστούς αρχηγούς. Ένας πέρασε σωστός αρχηγός, ο Καραγιάννης, και άλλοι καλοί ήσαν, δεν λέω ότι ήταν κακοί, και ο ένας ο οποίος γίνεται στρατηγός, καλός είναι, αλλά εμείς θέλουμε στρατηγούς οι οποίοι να τα βάλουν με τις πολιτικές κυβερνήσεις, τις προδοτικές. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι σήμερα είναι προδοτικές. Πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Όλοι αυτοί γνώριζαν τα σχέδια. Από τον Καραμαλή μέχρι τον Παπανδρέου όλοι είχαν πουλήσει είτε με το λεγόμενο σχέδιο Φεδόρα, είτε με το Overkill, είτε με κοινές συμφωνίες είχαν προδώσει την Ελλάδα. Εγώ θα σας κάνω ένα ερώτημα. Γιατί κανείς δεν παραπονέθηκε για αυτά που είπε η πρόεδρος της Βουλής? Γιατί δεν είπε ένας βουλευτής δεν σηκώθηκε, αλλά ήταν όλοι μέσα στο κόλπο. Παιδιά, χανόμαστε, να βάλουμε και την ελληνική γλώσσα, την και τουρκική γλώσσα, να κάνουμε και στο πανεπιστήμιο ένα τμήμα περί Ισλαμικών σπουδών. Οι κουμπαριές, οι εθνικές κουμπαριές, όλοι θέλουν να γίνουν κουμπάροι. Επομένως, όλοι είχαν παραδοθεί στην ιδέα ότι η Ελλάδα διαλύεται, ότι και εδώ πέρα όλη η περιοχή θα διαλυθεί, κερδισμένες θα είναι μόνο οι χώρες στις οποίες στα Βαλκάνια πήγαν και κάθισαν αμερικανικές βάσεις. Αυτές θα επεκταθούν. Στην Αλβανία η Τσαμουριά. Στα Σκόπια θα την ονομάσουν την Νότια Μακεδονία. Στο Κόσοβο το ίδιο. Επομένως, εμείς τα ξέραμε. Τα λέγαμε, τα φωνάζαμε. Αλλά η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρη. Μάλλον ήταν ξεκάθαρη, πάντοτε, τον μεγάλο αδελφό, εκεί που ήταν η δύναμη, μάλλον το διεθνή σιωνισμό, να το πούμε μετά. Ο διεθνή σιωνισμό κυβερνά. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα. Όλοι αυτοί που βλέπετε, τον Ομπάμα κτλ., υπάλληλοι του είναι. Όλοι οι υπουργοί εξωτερικών αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο σχήμα επενδύσεων. Εκεί που πήγαν και σκοτώσανε κόσμο, στο Κόσοβο κτλ., εκεί πέρα επενδύουν και μέσα περικυρίζουν εκατομμύρια. Η γενιά του Πολυτεχνείου έχει πολλούς από αυτούς μέσα. Αυτούς που ήταν μέσα εκεί, οι οποίοι κάνανε business. Λοιπόν, και πήραν και θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπετε ότι το μεγάλο πρόβλημα
της λαθρομετανάστευσης, το οποίο τους σερβίρανε μέχρι και βραβείο Νόμπελ, και καλά να δώσουν βραβείο οπωσδήποτε, αλλά μέσα από μια, σε κάθε οικογένεια και σε κάθε παιδάκι έρχονται και χίλιοι τζιχαντιστές, ισλαμιστές. Και αυτό είναι το κόλπο. Τα φωνεύουν τα παιδιά στην Τουρκία που δεν έχουν ούτε ιερόσιο, τα πετάνε στη θάλασσα και τρέχουν οι δικοί μας να τα σώσουν. Θα επανέλθω, κύριε Σμιλή, σε εσάς με το θέμα της φυλάξεως των συνόρων και αυτό που γίνεται τώρα με τον ΝΑΤΟ. Κύριε Ιωαννίδη, υπάρχει μία αυτή η μέτρηση που έχει γίνει από το 6 μέχρι σήμερα για τις εισρωές, τις επίσημες εισρωές λαθρομεταναστών από τα σύνορα. Από το 6 μέχρι το 14 συνολικά μπήκαν περίπου 900.000, επίσημα στοιχεία μιλάμε, δεν μιλάμε ήταν επίσημα, τα οποία είναι πολλαπλάσια, και μόνο το 2015 είναι πάλι 900.000, δηλαδή ότι μπήκε στην οκταετία 6-14, μπήκε μόνο το 15 με την Δασία και τους φίλους της και όλη αυτή την κλίκα. Λοιπόν, τι γίνεται στο θέμα της εσωτερικής ασφαλείας? Αυτοί τώρα μπαίνουν, 2.500 μπήκαν χτες, λέει, από τον Εύρο, κάτι τέτοιο νομίζω είδα. Τι γίνεται με την εσωτερική ασφάλεια? Εσείς είσαστε έφεδροι. Πώς το βλέπετε το θέμα να εξελίσσεται? Είχαν μέσα σε μια οκταετία μπήκαν 900. Και μέσα σε ένα χρόνο μπήκαν άλλοι 900. Ακριβώς. Τούτο εδώ το χρόνο. Τα επίσημα στοιχεία, κύριε Ολίδη. Τα ανεπίσημα είναι αφίστετο. Λοιπόν, είναι άλλο κεφάλαιο. Παίρνουμε τα επίσημα. Συνεπώς αυτό το χρόνο θα πρέπει να μπουν 1.800.000. Το λιγότερο, για να μην πω παραπάνω. Δηλαδή, δεν υπάρχει τέλος αυτή την ιστορία. Τέλος μόνο εμείς μπορούμε να βάλουμε. Κανείς άλλος. Ναι. Ούτε η Μέρκελ, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Frontex, ούτε αυτή. Ούτε η Τασία. Ποια Τασία? Ούτε ο Αλέξης, ούτε. Ο Αλεξάκης τώρα. Αυτά είναι μαριονέτες, είναι η μίαιμα, όπως λέει ο στρατηγός, είναι. Όχι, ο προδότης και τιμή τους δίνει. Λοιπόν, να τον πεις και προδότη. Αυτά τα ανύπαρκτα τροπάκια και προδότη, να τον πεις τιμή είναι. Εμείς πρέπει να δώσουμε τη λύση. Και η σφαίρα ακόμα κοστίζει περισσότερο για να τους πυροβολήσεις. Και η σφαίρα κοστίζει περισσότερο. Ποια είναι η λύση? Η λύση. Η λύση είναι μία. Καταρχάς, πείτε μου. Πρέπει πρώτα απ' όλα να απαλλαγούμε από αυτούς για να υπάρξει λύση. Εάν δεν απαλλαγούμε από αυτούς, δεν υπάρχει λύση. Συνεπώς, πρέπει να σταματήσουμε να κατεβαίνουμε για τα μικρό συμφεροντάκια μας, όπως κάνανε για δήλωση η ένστολη. Είναι δυνατόν ο ένστολος να βλέπει να ξεπουλιέται η πατρίδα του και να κατεβαίνει για το μισθουλάκο του, αν θα πάρει το μισθό του, πάρει 5 ευρώ. Να πας 5 ευρώ παραπάνω, βρε ηλίθεια, τι θα κερδίσεις όταν χάσεις την πατρίδα? Τι νόημα είχε όλο αυτό το πράγμα? Σε ποιον στήριζεται ο ελληνικός λαός? Γιατί σε πληρώνει εκεί πέρα? Γιατί είσαι εκεί? Για πείτε μου, τι έχει γίνει? Έχει αλλοιωθεί το φρόνημα, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων? Πού οφείλεται? Πού οφείλεται? Οφείλεται να μην. Στην παιδεία οφείλεται. Στον τρόπο εκπαιδεύσεως, θα μας πει βεβαίως και περισσότερα που ξέρει ο κ. Σταυσίαρχος. Και στην παιδεία οφείλεται και έχει ξεκινήσει, από τότε που έγινε η περιβόητη αυτή μεταπολίτευση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι. Τον Εθνάρχη. Ναι, τον αρχιπροδότη. Εντός εισαγωγικών. Γιατί όλοι οι Εθνάρχες είναι αρχιπροδότες. Έτσι. Όποιος ξέρει ιστορία και θέλει να μάθει ιστορία θα καταλάβει ότι όλοι οι Εθνάρχες μας είναι αρχιπροδότες, όχι Εθνάρχες. Συνεπώς, πρώτα απ' όλα κατέστρεψε την παιδεία. Άρα λοιπόν, τι περιμένουμε, για ποια παιδιά μιλάμε? Τα παιδιά δεν ξέρουν ιστορία. Αν δεν ξέρεις ιστορία, δεν είσαι τίποτα. Αν δεν έχεις παρελθόν, δεν πρόκειται να έχεις ούτε μέλλον. Έτσι. Καλά, το παρόν το ξεχνάμε. Δεν πρόκειται να έχεις ούτε μέλλον. Συνεπώς, για ποιο λόγο απορούμε γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Κύριε Χριστοδούλου, να έρθουμε και σε εσάς λίγο. Να συνεχίσετε κάπως το λόγο ενδεχομένως και εσείς έφεδρος είστε, να μας πείτε τι γίνεται εδώ πέρα τώρα με τους όλους αυτούς τους επισκέπτες, τους περίεργους που έχουμε σε καθημερινή βάση και σε αριθμούς οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως ανήσυχοι. Τι βλέπετε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι νομίζετε ότι θα συμβεί και τι πρέπει να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι και τι πρέπει να είναι αυτό? Για να αμυνθούμε τέλος πάντων, έτσι, γιατί νομίζω ότι πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε έτσι το τέλος.
Ναι. Σας χαιρετίζω και εγώ και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Επιτρέψτε μου μόνο να κάνω μια μικρή αναδρομή. Ό,τι θέλετε. Ένα λεπτό υπόθεση είναι αυτό. Γιατί όπως ακούστηκε και πριν, όπως ακούστηκε και από τον στρατηγό που είπε για το σχέδιο Φεδόρα, αυτό το ζούμε με πολλούς τρόπους. Προσπαθούν βέβαια μέσα από την οικονομική κρίση να καλύψουν και όλα τα υπόλοιπα, αλλά θα σας πω ότι ας θυμηθούμε ότι ξεκίνησε η αφέμαξη των Ελλήνων από το χρηματιστήριο. Πήρανε τα λεφτά των Ελλήνων από το χρηματιστήριο και μετά τους τα δανείζανε. Μετά μπήκαμε στη ζώνη του ευρώ, ξαφνικά όλα τα πράγματα κρυβήναν τότε. Αν το θυμούνται οι πολίτες, τότε παίρναμε ένα μπουκαλάκι νερό 50 δραχμές και μετά έγινε 50 λεπτά το ευρώ, δηλαδή 172 δραχμές, που και ούτω καθεξής. Ξαφνικά γεμίσαμε λάθρομετανάστες. Στην αρχή είχαμε γεμίσει με τους Αλβανούς, μετά άρχισαν να έρχονται διάφορες άλλες φυλές. Μέσα στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή από 42 χώρες. Βέβαια θέλουν να μην τους λέμε λάθρομετανάστες, γιατί δεν υπάρχουν λέει λαθρέοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, όταν με πιάσουν λαθρεπιβάτη, θα μου πούνε λαθρεπιβάτη. Λοιπόν, μετά ας πούμε βεβαίως... Με συγχωρείτε, διακόπτω, αυτός δεν είναι... ο λαθρεπιβάτης δεν είναι άνθρωπος. Γι' αυτό το λένε λαθρεπιβάτη. Ότι ότι εδώ είναι άνθρωποι, γι' αυτό δεν τους λένε λαθρομετανάστες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την διόρθωση. Ο λαθρογενηγός. Δεν είναι λαθρογενηγός. Ούτε αυτός είναι άνθρωπος. Δεν υφίσταται. Όλοι αυτοί δεν είναι. Οι μόνοι που υφίστανται. Ο λαθρέπορος. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Όχι. Είναι αντικείμενα. Ακριβώς. Συνεχίστε. Ναι. Θέλω να πω ότι ζούμε ένα σχέδιο διαμελισμού της χώρας, το οποίο γίνεται με πολλούς τρόπους. Για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, δεν πρέπει εμείς οι πολίτες, ας πούμε, να το καταλαβαίνουμε, να ασχολούμαστε με μικροπροβλήματα. Η κάθε κυβέρνηση που ανεβαίνει σπρώχνει πότε το ένα κομμάτι από το σχέδιο αυτό και η επόμενη το άλλο κομμάτι από το σχέδιο αυτό, ή μετά η μία κατηγορείται με την άλλη, λέγοντας ότι κάνουν λάθη. Ναι, ναι, ναι. Λάθη. Το γνωστό παιχνίδι τη εξουσία. Ναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Και συνεχίζουν. Για να μην μακρηγορήσω πολύ, θέλω να σας πω, κοιτάξτε που φτάσαμε. Έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο που πλέον οι Έλληνες κοντεύουν να είναι μειοψηφία μέσα στη χώρα τους αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ακόμη. Στα σχολεία είναι απόλυτη, απόλυτη μειοψηφία τα Ελληνάκια. Απόλυτη μειοψηφία είναι τα Ελληνάκια στα σχολεία. Ξέρετε τα ποσοστά των αλλοδαπών παιδιών στα σχολεία των Αθηνών? Ναι, είναι ανάμεσα στα 85% αλλοδαπά. Όχι, όχι, όχι. Είναι 90% αυτή τη στιγμή. Στην Αθήνα μιλάω. Ακόμα χειρότερα από ό,τι ξέρω εγώ. Πολύ ωραία. Θέλω να σας πω τώρα εδώ πέρα πάλι ότι κάνουν και τους ανάλογους νόμους, ώστε οι νόμοι να προστατεύουν εκείνους και να κυνηγούν εμάς. Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, ακριβώς. Εάν εγώ άνεργος θα βγω στο πεζοδρόμιο να πουλήσω κάτι, εμένα θα με συλλάβουν, τον αλλοδαπό δεν θα τον συλλάβουν, διότι λέει είναι αλλοδαπός. Ναι. Εάν εμένα με πιάσουν στο μετρό, χωρίς να έχω κόψει εισιτήριο, θα με πάνε μέσα, ο άλλος δικαιούται γιατί είναι αλλοδαπός. Εγώ αν αρρωστήσω δεν μπορώ να πάω πουθενά, εκείνος δικαιούται γιατί είναι αλλοδαπός. Άρα. Ο αλλοδαπός και μάλιστα ο λαθρέος, αυτός που μπήκε παράνομα στη χώρα, έχει πολύ περισσότερα δικαιώματα τον Έλληνα και πρέπει ο Έλληνας να τον εζεί κιόλας. Γι' αυτό και έχουμε και τους κατευνισμούς των κακόμοιρων των προσφύγων, τα αγαπρόσφυγες. Επαναλαμβάνω ότι στην γειτονιά μου, δηλαδή στο Βοτανικό, εκεί που θέλω να κάνω και το τέμενος, λοιπόν, έχουν έναν κατευνισμό, υποτίθεται Σύριον. Δεν υπάρχει Σύριος, Αφγανοί είναι. Αφγανοί. Και έρχομαι τώρα και στο τέλος για τα σημερινά γεγονότα που συμβαίνουν και θα σας καλύψω πολύ γρήγορα. Υπάρχουν Σύριοι με σχιστά μάτια, γιατί όλοι σχιστά μάτια είναι αυτοί που μπαίνουν. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέω. Όλοι, ανεξαιρέτως. Θέλω να κάνω να πω όμως κάτι για να αποψιαστούν λιγάκι οι πολίτες που νομίζουν ότι είναι αυτά σενάρια φαντασίας. 5 χρόνια με τον πόλεμο της Συρίας δεν ερχόταν Σύριος. Τώρα που ο στρατός του Άσαντ, οι Σύριοι του Άσαντ και οι Ρώσοι χτυπάνε τους τηγανιστές, γεμίσανε πρόσφυγες από τη Συρία. Δεν σας προβληματίζει ποιοι είναι αυτοί οι πρόσφυγες από τη Συρία. Δηλαδή ποιοι Σύριοι είναι. Αυτό μόνο να σκεφτεί κανείς είναι λογικό συμπέρασμα είναι. Τώρα πάλι φτάσαμε στο εξής σημείο. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι επισήμως από χθες δεν υπάρχει η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Θα υπάρχει το ΝΑΤΟ, τάχα το ΝΑΤΟ. Και επίσης οι οδηγίες θα παίρνονται από την Τουρκία. Και θα διοικείται από Γερμανούς αξιωματικούς. Άρα, επισήμως, πλέον,
έχουν κάνει παραχώρηση του Αιγαίου οι κοπρίτες, οι πολιτικάντιδες και οι δούλοι τους, οι στρατιωτικοί. Ενώ αυτούς τους ελάχιστους δούλους τους. Επίσης, θέλω να σας πω ότι για τις αντιδράσεις των Ελλήνων που υπάρχουν όλων των τάξεων, όλων των στρωμάτων, και τώρα εδώ πέρα έχουμε και τους αγρότες που έρχονται στην Αθήνα, θα δείτε ότι είτε για τα hot spot που λένε, που αντιδρά ο κόσμος, δηλαδή την εγκατάσταση πλέον των λαθρομεταναστών, των τσιχαντιστών στην Ελλάδα, στα διάφορα σημεία και ιδιαίτερα στα νησιά που είναι ευαίσθητα σημεία, και μάλιστα εδώ πέρα. Και σε στρατόπεδα τονίστε, και σε πρώην στρατόπεδα. Σε στρατόπεδα τα οποία, τα οποία τελούν εν ημιλειτουργία. Τι σημαίνει ημιλειτουργία, ότι έχουν μόνο τον οπλισμό μέσα, και θα του βάλουν εκεί και θα του δώσουν και τα κλειδιά. Τι ακριβώς σημαίνει ημιλειτουργία στο επίπεδο. Όπως το λέτε, όπως το αποψιάζεστε. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και επίσης θέλω να σας πω ότι και εδώ πέρα που θέλω να το κάνω στο σχιστό, από κάτω, έτσι, έχουμε στρατιωτική βάση. Είναι ο Σκαραμαγκάς. Απέναντι ακριβώς είναι ο ναύσταθμος Σαλαμίνας. Και όποιος Έλληνας αντιδρά, τι κάνει η κυβέρνηση, θέλει ΜΑΤ. Θέλω να σας πω όμως το εξής και να προβληματιστεί λιγάκι ο κόσμος εδώ. Πού βρέθηκαν τόσα πολλά ΜΑΤ, δηλαδή κατεργούμε το στρατό και κάνουμε δυνάμεις καταστολής των Ελλήνων που εξεγείρονται. Ποιοι είναι αυτοί που είναι στα ΜΑΤ, γιατί εμείς έχουμε πολλές πληροφορίες που είναι αλλοδαπή, που δεν τολμάνε ούτε να βγουν το κράνος τους. Στην ΚΟ ακούγανε που μιλάγανε ξένα, δεν μιλάγανε ελληνικά. Εάν αυτό είναι αλήθεια, πώς ξαφνικά κι εμείς ένα ΜΑΤ, γιατί όλοι έχουμε τις πληροφορίες μας για μισθοφόρους που έχουν κουβαλήσει στην Ελλάδα για να χτυπήσουν τον ελληνικό λαό και το στρατό αν θα χρειαστεί. Λοιπόν, τότε πάμε κάπου αλλού. Έχουμε πλέον μια δικτατορία ξεκάθαρη, με ξένες δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, μια προδοτική κυβέρνηση και όλο το πολιτικό ήταν προδοτικό, που θα πρέπει βέβαια μετά να λειτουργήσει το γουδί, γιατί βλέπουμε μπροστά μας να έρχεται πλέον τέτοιου είδους σύγκρουση. Τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες. Λοιπόν, παίρνω αυτό το σενάριο, το ακραίο ίσως για κάποιους, που αύριο θα έχουμε συγκρούσεις και ελληνοτουρκικές, αλλά και με τσιχαντιστές μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Αθήνα, μέσα στην πόλη, μέσα στις πόλεις. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνει και ο κάθε, τι μπορεί να κάνει τότε ο ελληνικός στρατός, που βέβαια τα πιο κάτω στελέχη είναι βέβαιος είναι πατριώτες, 100%, λοιπόν, αλλά τουλάχιστον Έλληνες πολίτης πρέπει να βασιστεί στα χέρια του, στα δικά του χέρια. Πρέπει ο ίδιος να αμυνθεί και να σώσει το σπίτι του και τη ζωή του. Και αν ο καθένας σώσει τη ζωή του και το σπίτι του, έχει σώσει και την πατρίδα του. Άρα δηλαδή πρέπει να είναι ο ίδιος έτοιμος και οπλισμένος. Γιατί χωρίς όπλο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένοπλο, κακά τα ψέματα. Αυτό ήθελα να πω σαν μια αρχή της συζήτησής μας και ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή. Ωραία. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε σε επανειλημμένους και σε ένοπλες δυνάμεις, βεβαίως θα συμπληρώσει ο ταξίαρχος εδώ, ο κύριος Σμυρλής. Αλλά πριν πάμε σε κύριε Σμυρλή, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Αυτό λοιπόν, για αυτή την ελληνική σημαία γίνονται όλα. Εδώ πραγματικά. Φοβερές τιμές, πολύ συγκινητικές, πολύ όμορφες, πολύ ελληνικές. Από το πανεπιστήμιο μας νοστικό. Αξίζουν πραγματικά το χειροκρότημά σας, αυτή είναι η ανταμοιβή αυτών των ανθρώπων, όλων των πιλότων, όλων των σωμάτων που για μας μας φιλούν και μας προσέχουν καθημερινά τις πιο ανοίξιες συνθήκες.
Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας με θέμα τους εθνικούς κινδύνους και στον ταξίαρχο τον κύριο Σμυρλή. Κύριε Σμυρλή, τι γίνεται σχετικά με την ανάθεση της φυλάξεως των θαλασσίων συνόρων μας στο ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό, τι πρέπει να περιμένουμε, και υπάρχει και μία δήλωση αξιωματούχου του ΝΑΤΟ, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να καταρρύψει τουρκικό αεροπλάνο αν γίνει παραβίαση του εναερίου χώρου της, ενώ αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο η Γερμανία. Δεν ξέρω τώρα τι ήθελε να πει με αυτά ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και τι σημαίνουν αυτά, μήπως έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Και έρθουμε προεκπλήξεως, για πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει. Και τελικώς δεν μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις μας, τις οποίες έχετε υπηρετήσει εσείς επί δεκαετίες, να φυλάξουν τα σύνορα και είχαμε ανάγκη να φέρουμε τους νατοϊκούς, τα γερμανικά και ιταλικά πλοία και δεν ξέρω και τι άλλα είναι στην ομάδα αυτήν. Πιστεύω ότι είμαστε στο πρώτο τελευταίο βήμα του διαμελισμού της Ελλάδος. Το τελευταίο βήμα θα είναι ο Καλλικράτης. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι οποίοι υπογράψανε τις περίφημες συνθήκες του Δουβλίνου κτλ. Υπογράφανε για κάτι το οποίο θα γινόταν στο μέλλον. Άρα γνωρίζαν από την αρχή ότι υπήρχε σχέδιο και ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται, όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες οι οποίοι έρχονται προωθούμενοι από εταιρείες όπως αποκάλυψαν ξένες εφημερίδες, έρχονται με ένα σκοπό και ο σκοπός αυτός είναι η πολιτοποίηση της Ευρώπης, για μας δε είναι ο διαμελισμός της Ελλάδος και η πολιτοποίηση της Ελλάδος. Βλέπετε τι στρατηγικές ενέργειες έχουν γίνει. Θα δώσουν, λέει, το βραβείο Νόμπελ για κάποιον που έσωσε. Μπράβο! Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Εγώ καμιά φορά σκέπτομαι ότι αν δω κάποιον ο οποίος πνίγεται, ένα συνάνθρωπό μου, δεν με ενδιαφέρει η πατρίδα του, το χρώμα του, και ας έχει AIDS, θα του δίνα το φιλί της ζωής για να το σώσω. Αλλά αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτό το οποίο αισθάνομαι, πονάω, με αυτή την προδοσία η οποία γίνεται από όλη την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούν γκρίζες ζώνες. Να μην πω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών εδώ και χρόνια χρηματίζεται από τους απέναντι. Ναι. Μιλάμε πλέον ότι είμαστε στο προτελευταίο βήμα, ότι η Ελλάδα διαμελίζεται, ότι δίνουμε βραβεία ή τα διάφορα μέσα διαφημίζουν αυτό το γεγονός, όπως διαφημίζουν και το γεγονός της κλιματικής αλλαγής, μια άλλη, ναι. Άλλη απάτη. Ναι, άλλο πράγμα εδώ, η Ελλάδα χάνεται, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αμπούσαν κάλλιστα, αλλά αν ήθελαν πράγματι οι Ευρωπαίοι, η διεθνής κοινότητα, να μην γίνει αυτή η μετακίνηση, θα πιάνανε τους λαθρομετανάστες εκεί που φεύγουν, μέσα στην Τουρκία. Γιατί τους αφήνουν να μπαίνουν μέσα και να πνίγονται. Γιατί οι Τούρκοι να πνίγουν παιδιά και να τα ρίχνουν και όλοι πράγματι ευαίσθητοι να κλαίνε για κάθε μία οικογένεια που έρχονται και χίλιοι από αυτούς. Οι 500 είναι πληρωμένοι, οι άλλοι 500 τους προωθούν. Διότι έτσι θα γίνει η πρωτοποίηση. Και βία να μην προκαλέσουν, αυτοί εδώ πέρα θα γεννήσουν, θα μεγαλώσουν και θα γίνει. Άρα το πνευματικό επίπεδο θα πέσει. Η ηθική θα πέσει ακόμα. Έτσι. Και επομένως, αφού θα πέσει, χάθηκε η ευκαιρία για τον άνθρωπο να θρώσει προς τα άνω. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα πόλεμο μεταξύ του καλού και του κακού. Πολύ απλά. Του καλού και του κακού. Φτάσαμε σε ένα σημείο συμπαντικό που υπήρχε υπέρβαση πνευματική, υπέρβαση ηθική και ψυχική ανάταση. Όλα τα στοιχεία που θέλει ένας μοναχός, ένας σκεπτόμενος άνθρωπος για να γίνει πνευματικό, να περάσει στον άλλο χώρο, στο Θεό, στην τέταρτη διάσταση, στον χώρο χρόνο. Αυτό το σταματάει η νέα παγκόσμια τάξη. Το σταματάει, διότι αυτοί που είχαν, η Ευρώπη που είχε αυτό το δικαίωμα, θα την ρίξει κάτω με αυτό το θέμα. Όχι ότι οι άλλοι φταίνε τίποτε, και άλλοι θα μπορούσαν να γίνουν έτσι. Αλλά με παιδεία, με μόρφωση, με ελευθερία, με αξίες, εμείς τις κάνουμε, τους φέρνουμε εδώ πέρα με σύμβολο το σεξ. Και αρχίζουμε με το σεξ. Και το σεξ, λες και ο άνθρωπος, μόνο γεννήθηκε για το σεξ, το οποίο το σεξ
είναι πνευματική διεργασία, δεν είναι μόνο σωματική. Και αν διαβάσει κανείς τους αρχαίους ημών προγόνους, θα δει τι ομορφιά που έχει το σεξ, που είναι ένα δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Και το κάναμε τίποτε. Το κάναμε ένα είδος συναλλαγής. Άρα η ανθρωπότητα και η Ελλάδα. Κατόπιν το ξεφτυλίσαμε κιόλας, έτσι. Ναι. Εδώ πλέον θα βλέπουμε άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες να κυκλοφορούν στους δρόμους. Ναι, διότι. Και να υιοθετούν και παιδιά. Κοιτάτε ότι όλοι οι πολιτικοί. Αρχηγοί πήγαν υπέρ του. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχω κανένα πρόβλημα αν κάποιος είναι έτσι ή αλλιώς. Έχω μεγάλο πρόβλημα όμως να μου τον διαφημίζεις, να μου λες ότι αυτό το οποίο είναι κακό και πρέπει κατά κάποιο τρόπο να μην το επιστρέψουμε γιατί είναι εναντίον της φύσεως. Όχι μόνο να το προβάλλουμε, να το βάζουμε και αρχηγό μου. Διότι αν δεν είσαι τέτοιος, δεν μπορείς να έχεις θέση. Αν δεν είσαι ανώμαλος, δεν είσαι πρόστιχος, δεν σε έχουν στο χέρι, δεν έχεις πάθη. Δεν έχεις εγκληματίσει, δεν έχεις. Δεν μπορείς να πιάσεις θέση. Δεν θέλουν ανθρώπους καποδίστρια. Δεν θέλουν τον καποδίστρια. Και βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι και αυτό είναι ένα μέσο για να ελέγχουν και τον πληθυσμό, έτσι. Ερχόμενος προς εσάς, είχα ένα φυλάδιο υπέρ των λαθρομεταναστών. Τώρα μου το είπαν οι κύριοι. Το πήρα εγώ. Εγώ όταν μιλάει κάποιος, τον λυπάμαι. Και το παίρνω, το πάρω, να το ανοίξω το καλύτερο. Γιατί πρέπει να τα ξεφορτωθεί, να βγάλει τον προκάματό του. Βλέπετε πώς έχουν μαζευτεί οι δούροι ήπιοι. Λοιπόν, σε όλους τους τομείς, έτσι. Πάρτε όλες τις πατριωτικές οργανώσεις και ψάχτε τις. Μέτωπα. Είναι για να εγκλωβίζουν τις πατριωτικές ομάδες να μην μπορούν να συνωθούν μαζί. Ακριβώς. Και βάζουμε αρχηγούς οι οποίοι είναι ιδιωτελείς. Θέλουν να είναι όλοι αρχηγοί και έτσι χαλάει και πηγαίνουν όλοι μόνοι τους. Ναι. Ακούστε τα στατιστικά στοιχεία τι λένε. Από το 9 λέμε στο 14, 300.000 Ελληνόπουλα έφυγαν στο εξωτερικό. 300.000 Ελληνόπουλα, οι οποίοι αν έμεναν εδώ, θα έκαναν 600-700 εκατομμύριο παιδιά. Έτσι, αυτά τα χάσαμε. Τέλος. Αυτοί δεν θα ξαναγυρίσουν οι περισσότεροι. Στην απογραφή του 11 που έγινε, υπολογίστηκε ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια οικογένειες στην Ελλάδα, χοντρικά 3 εκατομμύρια. Το 1 εκατομμύριο είναι χωρίς παιδιά. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι αριθμοί σε συνδυασμό με την εισρωή αυτή σε καθημερινή βάση, τι συνεπάγεται για το μέλλον του ελληνισμού, έτσι. Δηλαδή θα έπρεπε να χτυπάνε καμπάνες στις εκκλησίες όλη μέρα, μήπως και ξυπνήσουμε και προλάβουμε το κακό, γιατί το κακό είναι μπροστά, έχει μπει μέσα στην πόρτα μας, μέσα στο σπίτι μας. Και ακόμη εμείς είμαστε στους καναπέδες ξαπλωμένοι και περιμένουμε τι, να μας σώσει ποιος, ο Αλέξης, ή ο Κυριάκος, ή ο δεν ξέρω ποιος, τώρα μην τους πάρουμε όλους στη σειρά. Ή ο Πάνος που είπε ευχαριστούμε που ήρθε το ΝΑΤΟ να μας βοηθήσει να φυλάξουμε τα σύνορα. Αν είναι δυνατόν ποτέ. Και δεν κουνήθηκε φίλο. Έχουν αφοπλίσει εδώ και ξέρω πόσο καιρό την Εθνοφρουρά, κύριε Ιωαννίδη. Αυτό είναι γεγονός, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι γίνεται, τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, τι περιμένουμε? Κοιτάξτε, εδώ μου φαίνεται ότι πρέπει αλλιώς να τοποθετήσουμε τα θέματα. Η υπογεννητικότητα είναι ένα άλλο σημείο, το οποίο τώρα δεν λύνει το πρόβλημα μας. Αντιμετωπίζουμε άλλα προβλήματα. Άμεσα. Ναι. Συνεπώς δεν είναι το θέμα η υπογεννητικότητα, ούτε τα 300 παιδιά που φύγανε έξω, τα 300.000 παιδιά που φύγανε έξω. Όταν έχεις το πιστόλι στο κρόταφο ή το μαχαίρι στο λαιμό, για την ακρίβεια, διότι αυτοί που είναι μέσα έχουν το μαχαίρι, μας έχουν το μαχαίρι στο λαιμό, δεν μπορούμε να συζητάμε τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι τι λύση θα δώσουμε τώρα στον κόσμο που μας ακούει, πώς θα φυλαχτεί, πώς θα σώσει την οικογένειά του και τον εαυτό του. Πώς θα σωθεί η πατρίδα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όταν κατεβαίνει όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος κάνει απεργίες, ας πάμε στους αγρότες, ναι, οι οποίοι ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και τέτοια, γιατί θέλουν να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Τώρα κατεβαίνουν σαν πατριώτες. Έστω και έτσι λοιπόν, σαν πατριώτες. Πάλι όμως κατεβαίνουν για τα δικά τους συμφέροντα. Ποιος κατεβαίνει, ποια τάξη κατεβαίνει για την πατρίδα? Κανείς. Τι περιμένουμε από αυτούς? Τι περιμένουμε από αυτούς? Τι περιμένουν όλοι αυτοί οι αγρότες, εάν δεν τους κάνει το θέμα και τους τα χαρίσει? Και δεν υπάρχει το ασφαλιστικό του, θα χαρίσει. Άμα δεν έχουν πατρίδα, τι αν την κάνουμε?
Και τα χωράφια τους είναι πουλημένα ακόμα. Τους τα έχουν κατάσχει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Γιατί η αγροτική τράπεζα ανήκει πια στους ξένους. Άρα και τα χωράφια τους. Συνεπώς, γιατί κατεβαίνουν. Γιατί διαμαρτύρονται αυτοί. Οι άλλοι κατεβήκαν με τις στολές τους, όπως είπα προηγουμένως. Γιατί διαμαρτύρονται. Γιατί τι περιμένουν. Προηγουμένως είπε είναι λίγοι, λέει, μέσα στο στρατό που είναι προδότες. Δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί. Γιατί αν ήταν λίγοι, οι πολλοί θα τους είχαν καπακώσει, θα τους είχαν διολύσει, θα τους είχαν κρεμάσει. Δυστυχώς. Είναι λεπτό αυτό το θέμα, δεν ξέρω. Και βέβαια είναι πολύ λεπτό. Και ταξίαρχε, τι γίνεται. Και βέβαια είναι πολύ λεπτό. Σωστά, τεχνά. Ξέρετε πόσοι χαμηλόβαθμοι έχουν παρατηθεί. Γιατί δεν αντέχουν αυτή τη σαπίλα μέσα στο στράτευμα. Χαμηλόβαθμοι έχουν παρατηθεί γιατί δεν αντέχουν τη σαπίλα μέσα στο στράτευμα. Ποιος τα λέει αυτά προς τα έξω, κανείς. Δεν δίνουν βήμα για να μιλήσεις. Τα λέτε εσείς εδώ. Μπράβο. Ακριβώς, γι' αυτό τα λέμε. Και εκτιθέμεθα. Λοιπόν, αλλού πρέπει το θέμα. Και αυτή τη στιγμή η ώρα δεν είμαστε στο παραπέντε. Όχι. Είμαστε στο είναι και. Μέσα στα σπίτια μας το πρόβλημα. Είναι στο και. Είμαστε στο και. Και πέστε μου, εάν αύριο του χτυπήσει την πόρτα ή του σπάσει την πόρτα αυτός ο αλυταράς ο τζιχαντιστής, αυτός ο οικογενειάρχης που κοιτάει τώρα, τι θα κάνει. Ας μας πει μια λύση. Θα πάρει το κουζινομάχαιρο να αμυνθεί ή θα πάρει το 100 να έρθει να το βοηθήσει. Γελία πράγματα. Ο καθένας πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εάν δεν υπερασπιστούν τον εαυτό τους ο καθένας, δεν υπάρχει λύση για τον ίδιο. Πώς θα τον υπερασπιστεί τον εαυτό του? Παίρνοντας όπλο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πείτε το. Θα πάρει καραμπίνα. Θα πάει να πάρει καραμπίνα. Θα πάει να αγοράσει καραμπίνα και θα την έχει στο σπίτι του. Θα μάθει να πυροβολεί με αυτό. Και δεν χρειάζεται πολύ σκοποβολή. Καραμπίνα με τα σκάγια κάνει μεγάλη ζημιά. Δεν χρειάζεται. Αλλά πρέπει να την έχει μέσα στο σπίτι. Με το που θα εμφανιστεί ο οποιοδήποτε στην πόρτα του, στο παράθυρο του, στη γειτονιά του, θα πρέπει από αυτούς να πεθάνει. Εάν δεν τον αφήσει να μπει στο σπίτι του, εάν δεν τον αφήσει να προχωρήσει στη γειτονιά του, έχει σώσει και την οικογένειά του και τον εαυτό του και την πατρίδα. Έτσι. Αυτή και είναι η λύση για αυτόν τον κόσμο σήμερα. Εάν δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα, είναι νεκρός. Και δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Απλώς θα το αναγγείλουν πότε θα το θάψουν σε λίγο καιρό. Κύριε Σμιλή, τι γίνεται στις ενόπλες δυνάμεις? Ισχύει αυτό που λέει ο Γιώργος Ιωαννίδης, κατεβαίνουν μόνο για τα μισθολογικά? Οπωσδήποτε βάζουν και τα εθνικά θέματα, αλλά... Κύριε Σμιλή, με συγχωρείτε. Εάν τους είχαν δώσει λεφτά, δεν κατέβαιναν καθόλου. Εγώ δε προσωπικά ζήτησα από την Ένωση Αποστράτων, από το Προεδρείο, να παραιτηθεί τότε με το θέμα του δημοψηφίσματος, διότι χωρίς να με ρωτήσει, πήγε και πήρε θέση υπέρ του ναι, πράγμα το οποίο για μένα είναι δολοφονικό, είναι εγκληματικό. Εκπροσωπώντας και εσάς βεβαίως, έτσι. Εμένα δείτε, μπορεί να πάρει την άδεια και χωρίς να έχει το δικαίωμα βάση καταστατικού. Μάλιστα. Αυτά που λέει εδώ πέρα ο κύριος Ιωαννίδης είναι αλήθεια. 40 χρόνια πλήσεις εγκεφάλου, 40 χρόνια χωρίς να μιλάς για Ελλάδα, 40 χρόνια στη γωνιά να είσαι ο σάκος του μπόξ, να σε δέρνουν όλοι, σιγά σιγά προσαρμόστηκαν και αυτοί στο θέμα του να ελύσονται. Να κάνουν. Οι νεαροί έχουν πατρίδα, έχουν και πίστη. Και το είδαμε και όταν είσαι νεαρός δεν έχεις μολυνθεί ακόμα. Και το είδαμε και τις παρελάσεις και τα λοιπά. Σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, λοιπόν, δεύτερον, αυτό που με λυπεί είναι ότι δεν υπάρχει το μυαλό για να καταλάβουν όλοι αυτοί και οι συναδελφοί μου ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Από πού θα πάρουν σύνταξη? Από πού θα πάρουν σύνταξη? Αυτοί θα λυπηθούν αυτούς. Αυτοί θα φύγουν, θα έχουν πάρει τα λεφτά, τις θέσεις θα έχουν φύγει. Η Ελλάδα έπρεπε, ορθώς λέει, έπρεπε να είναι σε κατάσταση παλαϊκής άμυνας. Έπρεπε αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε Έλληνας Πρωθυπουργός,
ένας υπουργός άμυνας όχι να κοροϊδεύει και να έχει το στεφάνι και από την άλλη μεριά να δίνει το μισό Αιγαίο. Ποιο ΝΑΤΟ, τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ εδώ πέρα. Το ΝΑΤΟ γιατί δεν πάει στην Κύπρο να διώξει τους Κύπρους, τους Τούρκους. Γιατί δεν πάει να διώξει τους Τούρκους. Και γιατί οι Γερμανοί να έρθουν εδώ πέρα. Εμείς έχουμε τους καλύτερους αεροπόρους. Αλλά συνέχεια μας κάνουν σαμποτάζ. Είναι προδότες όλοι. Όλοι προδότες. Τι να σας κάνω που κλαίτε κύριε Τάδε. Τι κάνα κλάψε του, τι ξέρει, δεν πήρε από τον Υπουργό. Ο Υπουργός είναι συνταγματικός. Εμείς είμαστε υποκατοχή. Εμείς έπρεπε να έχουμε βγει όλοι για κάποιον. Ποιος έκλαψε, για ποιο λέτε τώρα, κάτι συγκεκριμένο, μιλάτε. Μιλάω τότε που έγιναν τα ίμια. Τι τότε ρωτάς τον Υπουργό, αφού οι διαταγές είναι εντολές, είναι ξεκάθαρες. Σε επίπεδο συνταγματάρχου θα μπορούσαν να είχαν ανδράσει εκεί πέρα για να του έχουν καθαρίσει όλου. Λοιπόν, άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε χάσει την ελευθερία μας, έχουμε υποταγή πλήρως, με ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν αντίσταση, διότι έχουν αποκτήσει ήδη την οτροπία του δούλου. Πώς όταν θα έρθει το αφεντικό να έχουμε δώσει καλό πρόσωπο, μήπως και βολευτούμε πάλι. Άρα η κομματοκρατία καταλήγει τώρα σε δουλεία. Και για τα παιδιά τα οποία λέτε, συμφωνώ για αυτά που είπε, αλλά θέλω να πω το εξής. Ότι η Ελλάδα τέλειωσε τη στιγμή που μια ολόκληρη στρατιά από επίλεκτους έφυγε από την Ελλάδα. Αυτοί 300.000 είναι μια στρατιά εδώ πέρα. Με αυτούς θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα, με αυτούς 300.000. Και αυτό το φυτώριο για το οποίο ξοδέψαμε όλη μας τη ζωή, το μεγαλώσαμε, το κάναμε, το δείξαμε, αυτό θα πάει, αν θα φυτρώσει, κάπου. Ενώ πρέπει να φυτρώσει εδώ, στην Πατρόα Γη, εδώ που υπάρχει η Άβρα, εδώ υπάρχει η μητέρα, αυτός ο άγγελος που παραμένει σε όλη τη ζωή, ο άγγελος του παιδιού. Αυτά το στερηθήκαν τα παιδιά και η Ελλάδα τέλειωσε. Εδώ τέλειωσε. Ένα άλλο παιδομάζωμα. Πολύ χειρότερο από το άλλο. Γιατί εκείνη ήταν μικρά παιδιά, φύγανε. Εδώ πέρα τα μεγαλώσαμε και θα πάνε που, εκεί πέρα, στην κεντρική και Ευρώπη. Εκεί θα φύγει. Έχουν όμως ταξί αρχέ μου το επιχείρημα. Και λένε εδώ τι θα έκανα. Θα είμαι άνεργος μια ζωή, θα πεινάω, έξω με παίρνει ο άλλος και με ψηλό μισθό. Και τι εγώ δεν κατηγορώ. Εγώ κατηγορώ όλους αυτούς τους καθηγητές, τους πνευματικούς ανθρώπους, αυτούς που θα διεκδικήσουν την ψήφο, που δεν τολμά κανείς να πει ότι η προτεραιότητα την οποία έχουμε είναι να γυρίσουν. Έχω δύο γνωστούς, γυρίσανε δύο παιδιά, και λέει κύριε Σμυρλή, όταν τους είπαμε ότι φεύγουμε, επιστήμονες. Τρελαθήκανε. Ξέρετε, εάν πούν όλοι οι Έλληνες φεύγουμε αυτή τη στιγμή από την Γερμανία, τι θα πάθει η Γερμανία. Γυαλίε, θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Γυαλίε. Θα καταρρεύσει αν φύγουν μόνο οι Έλληνες επιστήμονες. Εκεί θα έχουν πλακάτι κάθε μέρα, θα πλακώνται γιατί δεν υπάρχει υγειονομική περίθαλψη, δεν υπάρχει τίποτε. Μόνο η Γερμανία. 100.000 καθηγητές είναι στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και αστροπισμένοι. Φανταστείτε να φύγουν αυτοί και να γυρίσουν πίσω. Διαλύεται το σύμπαν ολόκληρο, ταξιαρχέ μου. Ναι. Πού είναι το έγκλημα? Το έγκλημα είναι ότι επικεφαλής όλων αυτών των ενώσεων, των πατριωτικών, των ελληνικών, των ποντίων, των οποίων, δεν είναι πάντα Έλληνες. Χρηματίζονται για να κρατάνε σε μια κατάσταση καταστολής σε αυτό το σύστημα που θα μπορούσε, αν είχαν ηγέτη, να έχει γίνει, να βγουν μόνο οι πόντοι, έχουν κατακτήσει τον κόσμο όλο. Αυτή οι κριτικοί, οι οποίοι δέχονται τις φαλιάρες τώρα, οι κριτικοί θα μπορούσαν να ανατρέψει το μόνο που παράγει η Κρήτη αυτή τη στιγμή χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα δηλαδή υπάρχει και διεθνής, είναι το χασίσι. Το άλλο υφίστανται εφορία. Με το χασίσι και τα ναρκωτικά, οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν όλες τις κομπίνες. Στο Αφγανιστάν περιμέναμε, μόλις μπήκαν οι Αμερικανοί, ότι πια δεν υπάρχει χασίσι. Τριπλασιάστηκε, διότι αυτό παίρνουν και πουλάνε και με αυτό έρχονται αυτοί, όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες. Λοιπόν, είναι πολύ σύνθετα τα θέματα. Η Ελλάδα χρειάζεται όσο μπορεί πιο γρήγορα να μαζέψει τα παιδιά της. 5, 10, 20. Ενωμένους ανθρώπους οι οποίοι θα βάλουν το εγώ, θα το καταθέσουν κάτω. Δεν θα υπάρχει εγώ. Όταν θα κάθεται, δεν θα προσπαθώ εγώ να ανατρέψω τον φίλο μου, αλλά θα του πω μήπως θα ήταν έτσι. Εκεί χάνεται στην ιδιοτέλεια και στην κακή συμπεριφορά. Που όταν μιλάμε, δεν προσπαθούμε να σώσουμε και να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα ενωτικό. Έχω εγώ την κυρία Μαρούνα, την κυρία μη πω το όνομά της, την είχα καλέσει και είπε ναι, θα έρθω. Την κάλεσα γιατί?
γιατί έβγαζε τέτοιο. Δεν ξέρω όμως η κυρία αν αυτό το έκανε για την πατρίδα ή γιατί ήθελε να προβληθεί και να πάρει θέση. Εγώ τη δέχομαι ότι είναι πατριώτησα. Αυτούς όλους έχω καταγράψει. Και θα πρέπει κάποτε να κάνουμε μια τέτοια και να τους καλέσουμε όλους. Κύριοι, ποιοι είστε, θέλετε, κάνουμε, δείχνουμε μια κατάσταση με ανθρώπους δυνατούς οι οποίοι είναι τέτοιο. Θα μπορούσε κάλλιστα να ανατρέψει το καθεστώς, να μπει ένας αέρας ελευθερίας. Να πάμε στα καπί και να τους ενημερώσουμε αυτά τα οποία λέμε. Αυτό το πραγματάκι, το YouTube, να το πάμε στα καπί και να το ακούσουν και οι γέροι που δεν έχουν άλλο τρόπο. Είναι εγκλωβισμένοι. Και θα... Τι λες πάλι το Πασό και αρχίζει πάλι τέτοιο. Πάλι εδώ ξεφυτρώνουν διάφορα τώρα αυτή την περίοδο. Ακούγονται για φιλορωσικά κόμματα, φιλοαμερικανικά, φιλογερμανικά. Θυμίζει λίγο τη μετά την Επανάσταση εποχή που έλεγε το αγγλικό, το ρωσικό και το γαλλικό. Κάπως έτσι. Τι γίνεται τώρα για αυτά, ας πούμε. Και εμπλέκονται και συναδελφοί σας πρώην. Ακούγονται πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο παίζει παραπάνω απ' όλα είναι το φιλορωσικό. Γιατί τα άλλα, το φιλογαλλικό ή το φιλοαγγλικό κτλ., καλύπτει κατά κάποιο τρόπο είναι ο μεγάλος αδελφός. Και ο μεγάλος αδελφός εδράζει στην Αμερική. Όχι ότι οι Αμερικάνοι, ο μεγάλος αδελφός. Όχι, όταν... ανέφερα φιλοαγγλικό, φιλογαλλικό μετά την Επανάσταση. Α, ναι. Όχι τότε. Εδώ πέρα παίζει το φιλορωσικό, διότι. Αμερικανικός παράγων, γερμανικός παράγων, ο οποίος θέλει. Μιλούσανε στα Βαλκάνια, μιλούσαν το εξής, ότι ενδεχομένως να έχουμε και Βαλκανικό πόλεμο. Αν έχουμε Βαλκανικό πόλεμο, αυτή τη φορά δεν θα είναι η Τουρκία, ο ένας και οι άλλοι θα είναι η Ελλάδα και όλοι θα αρπάζουν από την Ελλάδα. Εκεί πέρα υπάρχει κάτι και γράφεται κτλ. Ένα ορθόδοξο τόξο που θα αρχίζει από τη Μόσχα και θα πιάνει και φτάνει στην Ελλάδα. Είναι δύσκολα σενάρια αυτά γιατί δεν ξέρουμε τι έχουν καμίσει οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους. Και το να ελπίζεις ότι αν σου τάξουν βοήθεια και να σε γελάσουν πικρά, όπως λέει και ο Εθνικός Ύμνος, είναι τρομερό. Ναι. Πρέπει να μάθουμε με τα νύχια μας. Μόνοι μας να παλέψουμε. Οι παροιμίες είναι αλάνθαστες. Ναι, λοιπόν, μακάρι να έρθουν να μας. Άμα δεν έχεις χέρια, λέει, να αξιστείς, ναι, αυτό. Ναι, αλλά φαίνεται δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα τηρούμε. Δεν είναι θέμα παροιμίας πια. Εδώ θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί πώς θα προστατευτεί. Αυτό έχει σημασία. Γιατί είπαμε ότι είμαστε και 5, είμαστε και 10 και παραπάνω από την ώρα που πρέπει. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε δύο κουβέντες στον κόσμο να ξέρει πώς θα ελιστεί. Διότι δεν υπάρχει ηγεσία, δεν υπάρχει κανείς να τον κατευθύνει, δεν υπάρχει κανείς να του πει τι πρέπει να κάνει. Και αυτό είναι το κακό. Ότι δεν ξέρει ο κόσμος και κάθεται και προσπαθεί, κοιτάει στα μάτια των άλλων και λέει πες μου τι να κάνω. Λοιπόν, του λένε, οπλίσου, πάρε μία μάσκα για το κάθε μέρος της οικογένειας σου, αντίστοιχη και εγώνα, πάρε γουδόκι τόκι, φύλαξε το σπίτι σου, συνεννοήσου με τους συγκατοίκους σου στην πολυκατοικία και στη γειτονιά, να φυλάξετε τα σπίτια σας και τη γειτονιά σας. Από εκεί και πέρα θα βρείτε, εσείς οι ίδιοι, θα βγάλετε και τους αξιωματικούς σας, τους ηγέτες σας, και τα σχέδια πώς θα ενεργήσετε. Γιατί μην περιμένετε, θα δώσει κανείς οδηγίες. Θα μείνετε έρμεα όλων αυτών των τζακαλιών. Λοιπόν, οργανωθείτε μόνοι σας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κλείσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι λέγοντας ότι αυτά που λέμε είναι κάτι τα οποία θα γίνουν άμεσα. Δεν θα γίνουν του χρόνου, μπορεί να μην γίνουν ποτέ. Φαίνεται που τρέχουν τα πράγματα και τι έχουν κάνει οι δικοί μας οι προδότες. Οι δικοί μας οι προδότες έχουν υποσκάψει εντελώς την Ελλάδα για να χάσει είτε από εξωτερικό πόλεμο, είτε από εσωτερική αναταραχή, είτε και από τα δύο ταυτοχρόνως. Και από ό,τι φαίνεται πάμε και στα δύο ταυτοχρόνως. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει εδώ πέρα αναβολή και καθυστέρηση. Άμεσα ο καθένας πρέπει να κοιτάξει πώς θα σώσει την οικογένειά του αλλά και τη χώρα του. Από εκεί και μετά θέλω να πω το εξής. Σε αυτά που λέγονται ασύμμετρες απειλές, δηλαδή ξαφνικό σαμποτάζ και επίθεση, ένοπλη επίθεση μέσα στην πόλη, σε αυτό που λέμε πλέον αστικός πόλεμος, τι συμβαίνει.
Το μεγάλο, ο μεγάλος κίνδυνος είναι ο φνηδιασμός που θα κάνουν αυτοί γιατί είναι μέσα και οι πρώτες 48 ώρες. Εκεί δεν πρέπει να κερδίσουν το παιχνίδι. Αν εκεί το χάσουν το παιχνίδι, μετά δεν θα ξέρουν που να κρυφτούν και αυτοί και οι πολιτικά δίδες. Λοιπόν, απλώς λέω στους συνέλληνες που ακούνε τώρα, με πλήρη συνέστηση σε αυτά τα οποία λέω, ότι η κίνδυνη μπροστά μας είναι άμεση και εντός των ημερών. Μακάρι να μην γίνει και να βγω εντελώς λάθος. Αλλά φαίνεται ότι εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Οπότε καλύτερα. Κάτι ο γαϊδουρό δεν λέει παροιμία. Ακριβώς. 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 Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κλείσω εκεί. Ότι να είμαστε έτοιμοι γιατί πλέον πρέπει να κάνουμε το χρέος μας. Ευχαριστώ πολύ. Ταξιάρχια μου και εσείς ένα έτσι, κλείσιμο και να τελειώσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω σε όλους που μας ακούνε, πρώτα απ' όλα αυτό το βίντεο να το στείλουν και σε άλλους. Δεύτερον, να σκεφτούν ποιους θεωρούν πατριώτες, αν θεωρούν τον εαυτό πατριώτη, και να βρουν κι άλλους. Τρίτον, να λάβουν υπόψη αυτά τα οποία είπαν οι συμπατριώτες μας, τα οποία είναι σοφά, ότι η παλαϊκή άμυνα έπρεπε να έχει ήδη αρχίσει. Εάν μπορέσουμε και φυλάξουμε τα σπίτια μας, δίνουμε την ευχέρεια στις ένοπλες δυνάμεις να καθαρίσουν τον άλλο χώρο. Τώρα, το τι θα γίνει στο Αιγαίο είναι πολύ δύσκολο. Εκτός αν ο μεγάλος Θεός της Ελλάδος βάλει κάποιους και γίνει πόλεμος. Φτάσαμε σε σημείο να παρακαλάμε να γίνει πόλεμος μεγάλης κλίμακος, μήπως και το μικρό, το αρνάκι γλιτώσει από τις αρκούδες. Αυτό παρακαλάμε. Καταλαβαίνετε, μήπως διαμελιστεί πρώτα η Τουρκία και εκεί γίνει στην Αμπομπούλα, βγουν οι πατριωτικές δυνάμεις δικές μας. Αυτό πρέπει να παρακαλάμε από το πρωί στο βράδυ το Θεό. Να γίνει μεγάλη αναμπαμπούλα και να βγούμε μετά εμείς να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο να τον ενημερώσουμε. Σας κορυδεύουν, σας πήραν τα πάντα. Δεν έχετε τίποτε. Τίποτε δεν έχετε. Αυτό που διεκδικούν αυτοί θα το πάρει τώρα η τράπεζα. Πολύ σωστά το είπανε. Παραδώσανε γη και είδωρ. Και συνεχίζουν και την ψυχιά μας θα τις παραδώσουν. Έλληνες, ξυπνήστε. Δεν μπορώ να τους πω άλλο, ξυπνήστε πια, διαβάστε λίγο ιστορία, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να δείτε, τίποτα άλλο, μόνο την ιστορία που σας διαβάστε. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ταξιαρχία μου πρώτα εσείς, κύριε Σμυρλή, που μας κάνετε την τιμή να είστε και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου αυτή ευκαιρία. Τη φορά μαζί μας, εσάς κύριε Ιωαννίδη, επίσης για την παρουσία σας. Και να κλείσω με εσάς, κύριε Χριστοδούλου, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ. Να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους μας, νομίζω θα το χρειαστούμε. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας αυτήν την εκπομπή, νομίζω τα μηνύματα ήταν ξεκάθαρα από όλους τους προσκεκλημένους μας για το πού βρισκόμαστε, πού πάμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο εχθρός είναι εντός των τυχών πλέον και όχι εκτός. Και είχε πει κάποτε ο Ιων Δραγούμης ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους να σώσουν την πατρίδα μας, αλλά πρέπει ο καθένας από εμάς να είναι αυτός ο οποίος θα τη σώσει. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.